Κυρίες και κύριοι, μέλη του Δημητηρίου της Δημοκρατίας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Επίσης, καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που τιμούμε με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Τίτος και οι Σεβάσμιοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι κύριοι βουλευτές της Δημοκρατίας, κυρία και κύριοι δήμαρχοι της Δημοκρατίας, περιφερειακοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και αντιπρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, εκπρόσωποι συλλογικών φορέων του νομού μας. Η εκδήλωση θα αρχίσει με την τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης φίτας του Επιμελητηρίου και στη συνέχεια θα απευθύνω χαιρετισμό με τη σειρά που ακολουθεί. Η Δήμαρχος Ουλίου, κυρία Σταυρούλα Μπραήμη, Πότση, ο βουλευτής της Πρωτείας κύριος Βασίλης Γιώγιακας, ο βουλευτής της Πρωτείας κύριος Μάριος Κάτσης και θα ακολουθήσει η επιφώνηση ομιλίας από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κύριο Αλέξανδρο Πάσχου. Μετά το πέρας της ομιλίας θα γίνει η διανομή της φίτας. Ο τυχερός θα παραλάβει τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου το δώρο του που είναι μια θρησκευτική εικόνα. Σεβασμιότητα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο Θεός σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδωματισάς, την φύση των όντων εχρεώνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον μη ερώτευμα, Πατέρος Υιέ, Χριστό τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγά. Και εις τιμήν και μνήμης του Αγίου Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπη Κεσαρίας Καπαδοκίας του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία του νέου έτους. Θέλω να απευθύνω τις θερμές ευχές μου και εγώ και η Ελευθύρης προς όλους εσάς οι οποίοι ο καθένας στα πόστα του έχει κάποιον ρόλο να παίξει στην υπηρεσία του λαού. Εύχομαι σε όλους σας λοιπόν να έχετε υγεία, δύναμη και ό,τι αγαθά επιθυμεί ο καθένας. Αλλά όλοι μαζί πάλι να ευχηθούμε για τον λαό μας, να έχει προκοπή, να εξελιχθούν προς το συμφέρον του όλες οι προσπάθειές του, γιατί αυτός ο λαός είναι πολύ παθής και αξίζει να τον κοιτάξουμε στα μάτια, να τον βοηθήσουμε και να τον χειραγωγήσουμε πάντοτε στο καλύτερο. Σε όλοι λοιπόν εμάς, εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία, ειρήνη και χαρά και ό,τι αγαθά επιθυμεί ο καθένας να το έχει. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Παρακαλείτε Δήμαρχο Σουλίου, κυρία Σταυρούλα Μπραήμη Πόδομη, Πότση, να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστό ιερατείο, κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι κύριοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων, Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την πόλη της Παραμυθιάς που για μία ακόμα φορά σήμερα το Επιμελητήριο Θεσπλωτείας επιλέγει την Παραμυθιά για να κόψει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως θα έπρεπε το Επιμελητήριο να κάνει κάθε χρόνο την πίτα στην Παραμυθιά. Δεδομένου ότι η Παραμυθιά ήταν και ευελπιστούμε να γίνει σημείο αναφοράς για τον εμπορικό κόσμο.
Η αλήθεια είναι ότι οι χρονιές που πέρασαν ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι με μαθηματική ακρίβεια, η οικονομική κρίση, επιλογές και κατευθύνσεις οδήγησαν σε αυτό που λέμε το θάνατο του εμποράκου. Πάρα πολλά προβλήματα, τα ξέρετε, τα βιώνετε εσείς πολύ και εμείς επίσης. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι μας, καθώς είμαστε μέλος μιας κοινωνίας, αυτές οι αντιδράσεις είναι ντόμινο. Όταν μία επαγγελματική κάστα δεν πάει καλά, παρασύρει και τα πάντα και τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους τους υπόλοιπους. Άρα, κοινός στόχος όλων μας είναι να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για να προωθήσουν και τα προϊόντα τους, αλλά και να αναδείξουν τις προσπάθειές τους, είτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο προϊόντων που ένας φορέας που κάνει μεγάλο αγώνα για να πιστοποιηθούν και να προωθηθούν είναι το επιμελητήριο. Και σε αυτό το σημείο, εφόσον ως οικοδέσποινα και όπως άκουσα με βάση το πρωτόκολλο δεν θα μιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι, εμείς να ευχαριστήσουμε το επιμελητήριο για αυτά που κάνει. Και όλοι μας να ξέρετε ότι επειδή μας ενδιαφέρει η εμπορική κίνηση και η κατάσταση που έχουν περιέλθει έμποροι, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Φυσικά, πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Γιατί αν κάνουμε μόνο εμείς οι φορείς, εκτός από τις απαιτήσεις που έχουμε από τη νέα κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, γιατί όλοι, ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του κομματική κατεύθυνση, αλλά όλοι είμαστε Έλληνες και το καλό της κυβέρνησης θα είναι καλό για όλους. Λοιπόν, αφού σε χαρώ για μία ακόμη φορά το επιμελητήριο, για τις κινήσεις που κάνει για να μπορέσει και να ξεπεράσουν οι έμποροι τα προβλήματα, αλλά και να προωθήσει το εμπορικό προϊόν, θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί, αρκεί να μην είμαστε μόνοι μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και το 2015 να είναι καλύτερο και πιο αποδοτικό. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πραγή Πότση. Παρακαλούμε τον βουλευτή της Πρωτείας, κύριο Βασίλη Γιώργη, για να ευθύνει στον κοινωνισμό. Αγαπητές συνάδελφοι, κύριε πρώην βουλευτά, αγαπητοί δήμαρχοι, πρόεδροι του Επιμελητηρίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, των Εμπορικών Συλλόγων, εργαζόμενοι, φίλες, φίλοι, παραμυθιώτες, φίλες και φίλοι της Πρωτή. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα βρισκόμαστε στην κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου της Πρωτείας, ενός θεσμού ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της περιοχής μας και θέλουμε να συνεχίσει να προσφέρει. Εμείς, πιστεύω και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Κάτσης, θα πρέπει να αγωνιστούμε να δυναμώσει ο θεσμός αυτός, έτσι ώστε να μπορέσει να προσφέρει πολλά περισσότερα στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας και ιδιαίτερα τις μέρες αυτές, όπου η διαπραγμάτευση βρίσκεται στην κορύφωσή της, ευχόμαστε πραγματικά να πετύχει το καλύτερο δυνατόν για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία. Εμείς, σαν αντιπολίτευση, στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές και εύχομαι πραγματικά τη Δευτέρα να έρθει μια χαρμόσυνη είδηση από τις Βρυξέλλες, όπου θα λέει την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πέρα όμως από όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι και σε συνεργασία με τον συνάδελφό μου, να στηρίξουμε το θεσμό του Επιμελητηρίου, που το τελευταίο διάστημα οφείλουμε να πούμε ότι περάσαν διάφορες σκέψεις ακόμη και για την κατάργησή του. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός αυτός, αντίθετα να ενισχυθεί, να είναι δυνατός και παραγωγικός και να μπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Δεσμευόμαστε, πιστεύω και ο κύριος Κάτσης το ίδιο, από κοινού να αγωνιστούμε όχι μόνο για το επιμελητήριο αλλά για όλα τα προβλήματα του νομού Θεσπρωτείας, γιατί ο νομός μας, στο νομό μας έχουν γίνει πάρα πολλά, μπορούν όμως να γίνουν ακόμα περισσότερα και θα αγωνιστούμε για ό,τι καλύτερο για την περιοχή μας,
για το μέλλον των παιδιών μας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και όλες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας. Εύχομαι το καλύτερο και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και δύναμη. Να είστε καλά και καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λιώργα. Παρακαλείτε τον βουλευτή της Πρωτείας κύριο Κάτσης Μάριος να απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε πρώην βουλευτά, αγαπητέ συνάδελφε, κυρία Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου, αγαπητοί φορείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που στην πρώτη μου παρουσία και ομιλία μετά τις εκλογές ως βουλευτής της Πρωτείας να απευθύνω χαιρετισμό και να παραστώ στην κοπή της πρωτοχρονιά της πίτας του Επιμελητηρίου της Πρωτείας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία στις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες από εδώ και πέρα, αλλά και να δεσμευθούμε για την οικοδόμηση ενός διαρκού διαλόγου και μιας οικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ μας. Από το βήμα σας, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στις υγιείς επιχειρηματικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου με καθαρότητα και ειλικρίνεια. Η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο καπής, αλλά ταυτόχρονα και σε μια νέα σελίδα στην ιστορία της. Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές, βασιζόμενη στην πρωτοφανή λαϊκή αποδοχή και στο γεγονός ότι έχει το δίκαιο με το μέρος της, μπορεί να είναι, και αισιοδοξούμε ότι θα είναι, ο εμβριουργός προοδευτικών εξελίξεων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νέα ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί σκληρά και έχει ήδη καταφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα σε 20 μόλις μέρες όσα δεν έχουν καταφέρει μαζί τρεις κυβερνήσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα του τερματισμού της λιτότητας και της αλλαγής πορείας σε τροχιά ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Έχει καταδείξει με νυφαλιότητα και αποφασιστικότητα την επιτυχία του προγράμματος, την αποτυχία, συγγνώμη, του προγράμματος που εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έχει βρει συμμάχους και ευήκο αότα και στα θεσμικά όργανα αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Μέσα από τις διαπραγματεύσεις που έχει η νέα ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμικούς μας εταίρους, επιδιώκουμε να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα συμφωνούν με όσα λέγαμε προεκλογικά, αλλά πρωτίστως θα συμφωνούν με τα συμφέροντα του λαού μας. Ο δρόμος που έχουμε διαλέξει το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι δύσκολος. Όμως το γνωρίζαμε από την αρχή. Ξεκινήσαμε ήδη να εργαζόμαστε εντατικά με έναν και μοναδικό στόχο: να σταθεί η ελληνική κοινωνία όρθια στα πόδια της. Απορρίπτοντας εκβιασμούς και απειλές ένθεν και ένθεν, επιδιώκουμε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία που θα σέβεται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και τη δημοκρατική απόφαση του ελληνικού λαού. Δεν έχουμε καλύψει όλο τον δρόμο προς αυτή τη συμφωνία με τους εταίρους, αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, ούτως ώστε να επανατοποθετήσουμε τη χώρα με ισοτιμία στο διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Προτεραιότητα για την νέα ελληνική κυβέρνηση είναι η ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης και η επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως αυτές περιγράφηκαν όλες τις προηγούμενες μέρες αναλυτικά από τις πραγματικές δηλώσεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στον δρόμο αυτό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας έχουμε ανάγκη από τους φορείς όπως είναι τα επιμελητήρια. Σας θέλουμε δίπλα μας. Έχουμε ανάγκη την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις καινοτόμες ιδέες σας. Έχουμε όμως ανάγκη και από την επικοδομητική κριτική σας. Και είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθετε επιτυχημένα στο θεσμικό σας ρόλο. Με σοβαρές και στοχευμένες παρεμβάσεις σε θέματα οικονομικής, αναπτυξιακής, επιχειρηματικής πολιτικής Ελλάδα και εξωτερικό. Με εκπόνηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του φορέα και πρωτίστως των μελών του. Με άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών σε θέματα ενημέρωσης, υποστήριξης και διεκπαιρέωσης ενεργειών. Η Θεσπρωτεία πρέπει και θα βρει τη θέση που της αξίζει μέσα στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται. Στον νευραλγικό χώρο της μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης,
στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή, στις εξαγωγές των προϊόντων. Όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και είναι αυτά που αναδεικνύουν και που προωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Βασικές αξίες του μοντέλου της παραγωγής ανασυγκρότησης που θέλουμε να εφαρμόσουμε και σας καλούμε όλους και όλες να συμμετέχετε σε αυτό με προτάσεις και κριτικές είναι η εξής. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι παράγον προόδου. Άρα η επαναφορά της εργατικής νομοθεσίας με συλλογικές συμβάσεις, με ενέργεια, μαύρη εργασία είναι απαραίτητη. Η αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με την ίδια αξία που αντιμετωπίζουμε έναν αρχαιολογικό χώρο είναι παράγον προόδου. Διαχωρίζουμε τα δημόσια αγαθά και τις υποδομές από τα πεδία ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, για εμάς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας το θεωρούμε κεντρικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση αρχικά της β' φάσης, η οποία θα βοηθήσει στον τομέα της κρουαζιέρας, ένα τομέα που μπορούμε και πρέπει να επεκτείνουμε. Σημαντικότατα επίσης είναι και τα έργα της γάμα φάσης του λιμένα, που με την περάτωσή τους θα καταστήσουν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας σημαίνοντα κόμβο μεταφορών για ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, η κυβέρνησή μας μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις δεσμεύτηκε για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 σταδιακά έως το 2016, ούτως ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Και αφού πρώτα ανακουφιστούν από μία δέσμη μέτρων ανακούφισης που θα προκύψουν από τον τερματισμό της λιτότητας. Διαχείριση των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τρόπο φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και ικανό να την επανεκκινήσει. Νέος αναπτυξιακός νόμος με κλαδικούς και γεωγραφικούς όρους κατανομής, με ιδιαίτερη έμφαση στην νεανική κοινωνική, συνεταιριστική και ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Απλοποίηση και πάταξη της γραφειοκρατίας με κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στη βάση των πετυχημένων ΚΕΠ. Κωδικοποίηση της πολυνομοθεσίας για τις επιχειρήσεις, που είναι παράγοντας που γεννά διαφθορά και πρέπει να κοπεί μαχαίρι. Απαγορεύεται η ποινική δίωξη και η αστική ευθύνη για την πρώτη κατοικία, εκτός των περιπτώσεων αποδεδειγμένων και τελεσίδικων αποφάσεων, όπως είναι τα οικονομικά τιμολόγια και το λαθρεμπόριο. Διασύνδεση και άμεση πληροφόρηση των επιχειρήσεων μέσω των επιμελητηρίων και ενεργητική στήριξη και διευκόλυνση τους μέσω πρεσβειών στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, στη συμμετοχή τους σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές. Να πούμε επίσης ξεκάθαρα ότι η πρώτη κυβέρνηση είναι τις Κυριακές, τα μαγαζιά θα είναι κλειστά. Γενικά όμως θα εφαρμόσουμε σύστημα αποκεντρωμένης διοίκησης και στη βάση αυτού η τοπική κοινωνία και οι εμπορικοί σύλλογοι θα αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για την τοπική κοινωνία, για την τοπική οικονομία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας και είμαι σίγουρος ότι από σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Θα συνδράμουμε από κοινού, θα εργαστούμε παράλληλα και θα βάλουμε πλάτη ο καθένας από το θεσμικό του ρόλο για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας. Σας ευχαριστώ, καλή χρόνια να έχουμε και χρόνια πολλά. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Αλέξανδρο Πάσκο, να απευθύνει και την ομιλία του και τον χαιρετισμό. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την παρουσία του. Στην εκδήλωση, στην ετήσια εκδήλωση του Μπέκαλου. Μα θυμάμαι συνέχεια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση του Επιμελητηρίου μας. Και σας εύχομαι να έχετε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος με υγεία, οικογενειακή και επαγγελματική ευημερία. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους του Επιμελητηρίου τους δύο νέους βουλευτές του νομούς μας, τον κύριο Μάριο Γκάτση και τον κύριο Γιώργιακα, για την εκλογή του αξίωμα του βουλευτή της Πρωτείας και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο ιδιαίτερα δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν την κρίσιμη αυτή στιγμή για τη χώρα μας. Τους εύχομαι να εκπροσωπήσουν και να διεκδικήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσο πιο πολλά πράγματα μπορούν για τον νόμο μας. Εμείς επιζητούσαμε και επιζητούμε τη συνεργασία. Έτσι και τώρα θα δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να προτείνουμε, να υλοποιήσουμε αλλά και να αντιδράσουμε
σε ό,τι δεν συμφωνεί με τον κοινό στόχο, δηλαδή τη γενική πρόοδο του νομού της Πρωτείας και γενικότερα της Υπήρου. Το 2014 ήταν μια χρονιά γεμάτη γεγονότων. Μια χρονιά με μεγάλες διακυμάνσεις. Ήταν μια χρονιά γεμάτη ειδήσεις. Κάποιες αφήνουν ερωτηματικά, άλλες ανοίγουν νέα δεδομένα στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι τοπικές επιχειρήσεις κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επιβίωσης. Βιώσαμε όλοι μας την προηγούμενη χρονιά μια σειρά σημαντικών γεγονότων που διαμόρφωσαν λίγο ή πολύ νέες συνθήκες στη ζωή των πολιτών αλλά και στον επιχειρηματικό στίβο. Αφού αυτό το πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτέλεσε για το επιμελητήριο Θεσπρωτείας πηγή προβληματισμού αλλά και γνώμονα για το σχεδιασμό των δράσεων και των παρεμβάσεων του. Η στρατηγική μας τη χρονιά που πέρασε ήταν η αναζήτηση συνεργασιών, η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων μας, η αξιοποίηση αλλά και η δημιουργία ευκαιριών τόσο για τις επιχείρησεις μέλη μας όσο και για τον φορέα τον οποίο υπηρετούμε. Το 2014 πραγματοποίησαμε μια σειρά από δράσεις στήριξης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της εξωστρέφειας και της πληροφόρησης. Συνοψίζοντας θα πω μερικά από αυτά. Συμμετείχαμε στις εκθέσεις και διοργανώσαμε επιχειρηματικές αποστολές στα Τίρανα και στο Βουκουρέστι για τον τουρισμό. Φιλοξενήσαμε 2 αποστολές δημοσιογράφων από τη Ρουμανία, στοχεύοντας την παρουσίαση των δυνατοτήτων του νομού μας. Υλοποιήσαμε σεμινάρια κατάρτισης επιχειρηματιών και στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα ΕΦΕΤ, τεχνικών ασφαλείας, ΛΑΕΚ και εξωστρέφειας. Υλοποιήσαμε και φιλοξενήσαμε δράσεις πληροφόρησης και ανταλλαγής τεχνολογίας μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Υλοποιήσαμε και υλοποιούμε εθνικά και διακρατικά προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την ανάπτυξη και προώθηση της εξωστρέφειας όπως το TOPSA, το PECO, το Ιντερ Πλάν Ελλάδα-Αλβανία, το Tour Grade 2 Αλλεργής. Υποβάλαμε πρόταση στην ψηφιακή σύγκληση για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των μελών μας. Δημιουργήσαμε, αναπτύξαμε και συντηρήσαμε εργαλεία προβολής και προώθησης της Θεσπρωτείας ως προορισμού διακοπών αλλά και επιχειρηματικής συνεργασίας. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες δράσεις που κάναμε ως φορέας, αλλά σήμερα δεν κάνω νομίζω απολογισμό. Μέσα από αυτές τις δράσεις, το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας απέδειξε για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα του ρόλου του. Όσοι ενέργησε, υλοποιήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στόχευα στην προστασία, ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικής κοινότητας και τις κάναμε χωρίς την παρακουσίαση και άσκοπη διαφήμιση του φορέα. Στοχοποιήσαμε τους 3 δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους του νομού μας, τα αγροτικά προϊόντα, την εκτιβαλιαρία και τον τουρισμό και τους πλαισιώσαμε με ενέργειες για τη στήριξή τους, χωρίς να παραλείψουμε το εμπόριο που ακολουθεί την πορεία των προαναφερθέντων. Και ευτυχήσαμε να δούμε άμεσα αποτελέσματα από αυτές τις ενέργειες. Αποδείξαμε ότι τα τοπικά επιμελητήρια, όταν εργάζονται με σύνεση και στόχο, είναι ανεκτίμητοι φορείς για τον κάθε τόπο. Παρ' όλα αυτά, εκδόθηκαν νομοθεσίες που αποδράμαναν τους φορείς ως θεσμικά όργανα. Η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε για τη μεταφορά των τουριστικών επιχειρήσεων και καταλήμματων στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, που έχει έδρα την Αθήνα. Ένα πρόσωπο, αδιάφορο για τις ανάγκες του τόπου μας φορέα, χωρίς παρουσία και δράσεις και όραμα για τις τοπικές επιχειρήσεις. Εμείς, στο επιμελητήριό μας, επειδή θεωρούμε τον τουρισμό ένα από τους 3 ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης του τόπου μας, όπως επίσης και ο τουρισμός δεν είναι μόνο τα καταλήμματα, αλλά ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων γύρω από αυτά, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να καταστήσουμε τη Θεσπρωτεία ισχυρό όνομα στον τουριστικό χώρο και μια δυναμική επιλογή ως τόπο προορισμού, τόσο στα παράλια όσο και στην Ελλαδα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, μέσα στη θύρα των μνημονίων και των επιταγών της Τρόικας, αποφάσισε μονομερώς, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το 2012 την έμεση κατάργηση των επιμελητήριων από 1η-1η-2015. Χωρίς βέβαια να δεχτεί τις 190 υπογραφές βουλευτών από όλους τους χώρους που επιζητούσαν τη συνέχιση του επιμελητριακού θεσμού. Στις 23 Δεκεμβρίου του 2014,
και κάτω από την πίεση των επικείμενων εκλογών, εκδόθηκε τροποποίηση της μελλοντικής νομοθεσίας, συνοδευόμενη από δύο υπουργικές αποφάσεις με μεγάλες ελλείψεις και ασάφειες. Είναι νομίζω πρωτοφανές να ψηφίζεται νόμος και να εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις 23 Δεκεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Με τον νέο νόμο υποχρεούνται όλοι να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, τόσο οι εταιρείες όσο και οι ατομικές επιχειρήσεις. Έχει αλλάξει η χρεωτικότητα των συνδρομών και οι υπηρεσίες των επιμελητηρίων είναι πλέον ανταποδοτικές. Μέλη του επιμελητηρίου είναι πλέον αυτοδίκαια όσοι εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις εξελίξεις. Από νωρίς ετοιμάσαμε σχέδιο δράσης και προσαρμόσαμε τον προγραμματισμό μας στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και βιώσιμοι. Το σχέδιό μας και η στρατηγική μας για το 2015 έχει να κάνει με τη διατήρηση του διτήρου από τη μια ως Συμβούλου της Πολιτείας και από την άλλη ως εταίρους στήριξης των μελών μας. Το 2015 πάμε με περισσότερες και αυξημένες αρμοδιότητες, όπου εκτός από το ΓΕΜΗ, το επιμελητήριο μπορεί να λαμβάνει από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς πληθώρα δράσεων, όπως αντιδοτήσεις επιχειρήσεων, πιστοποίηση επαγγελμάτων, διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, μόνιμων εκθέσεων και εκθεσιακών χώρων, εργαστήρια ανάλυσης και εξέταση εμπορευμάτων, εθουσών δημοπρασιών και πολλά άλλα. Η αβεβαιότητα όμως για τη συνέχιση ή όχι του επιμελητηριακού θεσμού που βάρεται το φορέα μας όλο το 2014 είχε ως αποτέλεσμα να περιορίσει σημαντικά τον προγραμματισμό των δράσεών μας για το 2015. Η νέα κυβέρνηση με δηλώσεις της τόσο για την επίσκεψη του κ. Μιλού όσο και για του νυν υπουργού του κ. Σταθάκη στο επιμελητηριό μας το Σεπτέμβριο του 2014 αλλά και μετέπειτα αναγνωρίζει τον ρόλο των επιμελητηρίων και στηρίζει την ενδυνάμωσή του. Αλλά φίλες και φίλοι, το ξεκίνημα της νέας χρονιάς μας βρίσκει πάλι και τους πολίτες αντιμέτωποι με μια σειρά διλημάτων και προβληματισμών αλλά και ελπίδας. Ζητάμε για πρώτη φορά, ζήσαμε μάλλον για πρώτη φορά τη συντομότερη προεκλογική περίοδο στα χρονικά της χώρας. Βλέπουμε στην κυβέρνηση δυνάμεις που για πρώτη φορά αναλαμβάνουν κεντρική εξουσία. Δυνάμεις με ισχυρές θεωρητικές τοποθετήσεις που πλέον πρέπει να μετατραπούν σε πράξεις. Πρέπει όμως να καταλάβουν όλοι ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα. Μόνο με εθνική συνένεση και συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Οι πολιτικές επιλογές όλων των κομμάτων πρέπει να έχουν σκοπό την ανακάμψη της χώρας μέσα από την εδραίωση μιας σταθερής κυβέρνησης. Τι περιμένουν λοιπόν οι επιχειρήσεις από το 2015 και τι διεκδικούν? Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που να προτάσει την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Ένα μοντέλο που να στηρίζεται κυρίως στο ιδιωτικό τομέα. Ένα μοντέλο που σε αντιπαραβολή με το παρελθόν δεν θα χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση και τα δανεικά. Αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα παραγωγικό και αναψυχιακό πρότυπο που δεν θα στηρίζει σε πλήνα πόδια, αλλά θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή και στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Που θα στηρίζεται μέσα από ένα ρεαλιστικό και φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα και θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Θα στοχεύει στην ανακοπή της καθοδικής πορείας και στην παραγωγική ανασυγκρότηση και όχι στη δημοσιονομική σταθερότητα με φτωχοποίηση των πολιτών. Θα στηρίζει τον εξωτερικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες δράσεις. Και θα επιμένει στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων ως συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματική κοινότητα αξιώνει να γίνουν επενδύσεις, να υπάρξει ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις κοινωνικές αδικίες. Αταλάντα αυτή η θέση μας είναι η προώθηση όλων εκείνων των αναγκαίων αναψυχιακών δράσεων που θα δώσουν ένα τέλος στη βαθιά ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία. Χρειαζόμαστε επιτέλους ένα σταθερό δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ένα σύστημα που θα έχει διάρκεια και θα μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε. Ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα μπορέσει να πραγματοποιήσει το όραμά της, που είναι όραμα και όλων μας,
δηλαδή την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας μας. Και αν κρίνουμε από όσα διαβάζουμε στα διάφορα μέσα τα δύο πρώτα νομοσχέδια που είναι έτοιμα να καταδοθούν και αφορούν τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων και τα ασφαλιστικά ταμεία, στηρίχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προτάσεις των επιμελητηρίων και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Το 2015 αναλαμβάνουμε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση. Να προχωρήσουμε με βελτιώσεις, με σχέδιο και με γνώμονα τις δυνατότητες και τις προοπτικές του επιμελητηρίου μας μέσα στη νέα πραγματικότητα. Ενισχύοντας τη συνεργασία με την Περιφέρεια Επίρου, τους τρεις Δήμους του νομού μας, να δημιουργήσουμε το μοντέλο ανάπτυξης για Θεσπρωτεία, αναλαμβάνοντας ο καθένας συγκεκριμένες δράσεις και όχι συμπληρώνοντας και όχι ανεκαλυπτώντας τον άλλον, ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη Θεσπρωτείας προς όφελος των συμπολιτών μας. Το επιμελητήριο Θεσπρωτείας παραμένει πρωτεργάτης αλλά και συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια, βελτιώντας συνεχώς τις υπηρεσίες του προς τα μέλη. Με ενημερωτικές εκδηλώσεις, προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια, υλοποίηση δράσεων, όπως η επιχειρηματική αποστολή που διοργανώνουμε αυτό το διάστημα στα Σκόπια για την πρόθεση του τουρισμού, μεταφορών, αγροτικών προϊόντων και ιχθυοκαλλιέργειας, την παροχή πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και άλλων, θα επιδιώξει και τη νέα χρονιά να στηρίξει τις επιχειρήσεις του τόπου μας και να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά. Ελπίζω ότι από εκείνο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ξανά τις συνθήκες ανάπτυξης στην τοπική οικονομία. Το 2015 παίρνουμε στα χέρια μας τη ζωή και το μέλλον μας, με ελπίδα και αποφασιστικότητα. Το επιμελητήριο Θεσπωτείας, όπως αντιλαμβάνεστε, η προσπάθεια για δημιουργία υποδομών και εργαλείων ανάπτυξης είναι συνεχής. Είμαι όμως υποχρεωμένος για μια άλλη φορά να τονίσω πως ό,τι και αν δημιουργήσουμε, ό,τι και αν ετοιμάσουμε, δεν θα αξίζουν και δεν θα έχουν αποτέλεσμα, εάν εμείς που είμαστε αποδέκτες των ενεργειών αυτών δεν κινητοποιηθούμε και δεν τα εκμεταλλευτούμε. Καλούμαστε όλοι να διαμορφώσουμε προοπτικές ώστε το επιμελητήριο να συνεχίσει να είναι πραγματικά οργός στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων. Να είναι πρωταγωνιστής των εξέλιξεων. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σουλίου για τη μέχρι τώρα άψογη συνεργασία και εύχομαι και ελπίζω να συνεχιστεί στα βλόγια και για τη διάθεση του χώρου. Να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Σύλλογο Παραμυθιάς, την πρόεδρο, την κυρία Δαλούσου, για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και την πολύτιμη βοήθειά της για την υλοποίηση της σημερινή εκδήλωση. Εύχομαι το νέο έτος να αποτελέσει ευκαιρία μια νέα δημιουργική και παραγωγική χρονιά για όλους μας. Εύχομαι επίσης να εκπλήρωσει τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις προσωπικές επιθυμίες σας. Να επιτευχθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι στόχοι σας και πάνω απ' όλα να είστε υγιείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Β' έχει κοπεί μαζί με ψητικά και καφέ. Διατίθεται στην αίθουσα ακριβώς αριστερά.